Γίνεται mining χωρί πανάκριβο εξοπλισμό και χωρί να καίει άπειρε κιλοβατόρε οι οποίε κοστίζουν. Γίνεται αν μιλάμε για το helium mining. Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι, ο παρουσιαστή που την περασμένη Κυριακή γκρίνιαζε ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων καταραίει. Σήμερα βγάζει βίντεο για το πώ να κάνει οικονομικό κρυπτομάινινγκ. Εν έτη 2022, στα περισσότερα κρυπτονομίσματα, για να βγάλει χρήματα μέσω mining, χρειάζεται ουσιαστικά να έχει σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Όμω, υπάρχει μια μέθοδο mining που είναι προσιτή σχεδόν σε όλου. Δεν απαιτεί εξοπλισμό χιλιάδων ευρώ, ούτε δυσέβρετε και πανάκριβε κάρτε γραφικών. Δεν καίει ατέλειο το ρεύμα. Δεν χρειάζεται κανένα ουσιαστικό κεφάλαιο. Και, το σημαντικότερο για εμένα, μπορεί να παρέχει πραγματική αξία στον κόσμο. Όχι το αφηρημένο αποκεντρωμένο σύστημα συναλλαγών, που για του περισσότερου από εμά δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Κάτι χειροπιαστό, που ο κόσμο να μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα να ξεκαθαρίσουμε πω αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να σε κάνει πλούσιο. Στην καλύτερη περίπτωση θα σου δώσει ένα χαρτζιλίκι. Αλλά δεν χρειάζεται ουσιαστικά καθόλου από την προσοχή σου. Το σετάρει μία φορά και ύστερα λειτουργεί από μόνο του. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώ είναι το Helium Network και σε τι χρησιμεύει. Πώ γίνεται το Helium Mining και πώ λειτουργούν τα Helium Hotspots. Τι κέρδο μπορούμε να έχουμε και από τι εξαρτάται. γιατί η μέθοδη mining που καίνει κιλοβατόρε είναι. Για ηλίθιους! Αυτό το βίντεο είναι μια χορηγία τη Netop. Η Netop είναι ο επίσημο αντιπρόσωπο του Raspberry Pi στην Ελλάδα. Είναι επίση ο επίσημο αντιπρόσωπο του Helium Miner SenseCap M1, που είναι βασισμένο στο Raspberry Pi. Σύντομα θα προσφέρουν και πλέον αξεσουάρ για το SenseCap, όπω μεγαλύτερε κεραίε, καλώδια και κουτιά παντού καιρού για εξωτερική εγκατάσταση. Συγκεκριμένα για το SenseCap M1, παραγγέλνοντα δύο τεμάχια για εμά και για ένα φίλο μα, το στέλνουν σε όλη την Ελλάδα με δωρεάν μεταφορικά. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, υποστηρίζω αποστολή με UPS ή DHL Express, με 14 ευρώ στις αποστολή μέχρι 2 κιλά. Το κάθε SSKM1 στο κουτί του ζυγίζει περίπου 700 γραμμάρια, οπότε τα μεταφορικά καλύπτουν δύο μονάδε. Στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για το προϊόν στο κατάστημα τη εταιρεία. Τι είναι το Helium Network? Το Helium Network είναι ένα φυσικό ασύρματο δίκτυο. Έχει εκτεταμένη παρουσία στι ΗΠΑ, σχεδόν σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και στην Κίνα, ενώ εξαπλώνει σταδιακά και σε άλλε χώρε του κόσμου. Κάθε χρήστη που θέλει να συμμετέχει στο Helium Network χρειάζεται μια συσκευή Helium Miner. Εμεί τι τελευταίε εβδομάδε δοκιμάσαμε το SenseCap M1. Υπάρχουν και άλλε προτάσει στη διεθνή αγορά, όμω δεν γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητά του στην Ελλάδα. Ο σκοπό του Helium Miner είναι να λειτουργεί σαν hot spot για το Helium Network. Επεκτείνει την ευέλικτη δικτύου και επιτρέπει σε μια ποικιλία από συσκευέ να συνδεθούν σε αυτό. Με άλλα λόγια, το Helium Network δεν αποτελείται από μεγάλε κεραίε τι οποίε έχουν στήσει πολυεθνικέ, αλλά από συσκευέ χιλιού miners που έχουν στήσει απλοί άνθρωποι, σαν εσένα και εμένα. Γι' αυτό και οι δημιουργοί του το αποκαλούν The People's Network. Να ξεκαθαρίσουμε πω δεν πρόκειται για WiFi ή κινητή τηλεφωνία, αλλά ένα διαφορετικό τύπο δίκτυο. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία LongFi, η οποία βασίζεται στο πρωτόκολλο LoRaWAN. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Στόχο των δημιουργών του Helium ήταν να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο εμβέλεια ασύρματο δίκτυο ειδικά για συσκευέ Internet of Things. Για όσου δεν γνωρίζετε, η κατηγορία Internet of Things περιλαμβάνει μια ευρία γκάμα συσκευών. Χαρακτηριστικό του είναι πω μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο χωρί να είναι υπολογιστέ, κινητά ή tablet. Η κατηγορία περιλαμβάνει από smartwatches και έξυπνα κολλάρια κατοικίδια, μέχρι συσκευέ για τον εντοπισμό ποδηλάτου ή αυτοκινήτου, μέχρι διαφόρων ειδών μέχρι ουσιαστικά οτιδήποτε έχει να κάνει με το έξυπνο σπίτι. Ναι, και την έξυπνη γιατί όμω χρειάζονται αυτέ τι συσκευέ ένα δικό του παγκόσμιο δίκτυο όταν υπάρχει ήδη το Ιντερνετ. Το να χρησιμοποιούμε δεδομένα κινητή στι συσκευέ Internet of Things είναι και ακριβό και καταναλώνει πολύ την μπαταρία, που σε μικρέ φορητέ συσκευέ έχει αντίστοιχα μικρή χωρητικότητα. Το Wi-Fi δεν έχει αρκετά μεγάλη εμβέλεια αν μιλάμε για συσκευέ εκτό σπιτιού. Το GPS χρειάζεται και πολύ ενέργεια και έχει τυφλά σημεία σε αστικό περιβάλλον. Το πρωτόκολλο LoRaWAN από το Long Range Wide Area Network είναι ειδικά σχεδιασμένο για τι ανάγκε των συσκευών Internet of Things. Με την κατάλληλη κεραία και υπό τι κατάλληλε συνθήκε έχει εμβέλεια δεκάδων χιλιόμετρων και διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργεια. Αν αναρωτιέσαι γιατί δεν αντικαθιστούν με αυτό τα άλλα ίδια σύμπτωτα δικτύωση, το μειονέκτημά του είναι η χαμηλή ταχύτητα. Σε κάθε είδου ασύμπτωτο δικτύου, στο τρίπτυχο ταχύτητα, εμβέλεια, χαμηλή κατανάλωση, μπορούμε να επιλέξουμε μέχρι δύο. Η ταχύτητα του LoRaWAN κυμαίνεται από 300 bit το δευτερόλεπτο μέχρι 27 kilobit. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, περίπου το μισό μιας αρχαίας dial-up Για το κινητό σου που έχεις 4G ή 5G, η ταχύτητα αυτή είναι τουλάχιστον γελία. Όμως, για απλέ συσκευέ Internet of Things είναι απόλυτα ικανοποιητική. Γιατί να χρειάζεται λοιπόν κανείς ακριβά δεδομένα κινητής. Οι συσκευές Internet of Things που συνδέονται στο Helium Network πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιούν το LoRaWAN και την τεχνολογία LongFi. Όσο όμω γίνεται πιο δημοφιλέ στο δίκτυο, τόσο περισσότερε συσκευέ του είδου παράγονται. Στη σελίδα helium.com κάθετο ecosystem, σύνδεση στην περιγραφή, βλέπουμε συνεργαζόμενε εταιρείε και τα προϊόντα του για το Helium Network. Τέλο, να σημειωθεί πω το Helium Network δεν είναι υποχρεωτικό περιοριστή στο LongFi. Στι 14 Απριλίου του 2021, η κοινότητα του Helium ψήφισε το HIP27, που ουσιαστικά έστρωσε το δρόμο ώστε το Helium Network να υποστηρίζει κινητή τηλεφωνία 5G. Αυτό σημαίνει πως στο μέλλον κάθε κινητό που υποστηρίζει 5G θα μπορεί να συνδέεται στους κατάλληλους Helium Miners για να έχει δεδομένα από το Helium Network. Στη σελίδα freedomfight.com βλέπουμε τους πρώτους σχετικούς Helium Miners που υποστηρίζουν 5G με τις ειδικές κεραίες CBRS Small Cell. Όμως, οι συγκεκριμένοι Miners χρειάζονται συνεργασία με κάποιον πάροχο ίντερνετ. Προς το παρόν αναφέρονται μόνο οι this Wireless και οι Άρα στην Ελλάδα δεν υποστηρίζεται ακόμα κάτι τέτοιο. Αν ζει σε κάποια χώρα που λειτουργούν οι συγκεκριμένοι πάροχοι, ίσω αξίζει να το ψάξει. Πώ βγάζω λεφτά με το Helium Mining. Η Helium Blockchain ανταμείβει τα hotspots, spots για την παροχή κάλυψη σε δικτύου και την επιβεβαίωση του Helium Network. Οι αμοιβέ που λαμβάνουν οι miners είναι τα Helium Network Tokens ή αλλιώ HNT, που είναι το κρυπτονόμισμα του Helium Network. Το βασικότερο μέρο των ανταμοιβών προέρχεται από το λεγόμενο Proof of Coverage. Η blockchain του Helium χρησιμοποιεί αυτόν τον αλγόριθμο για να επιβεβαιώσει πω το κάθε hotspot είναι εκεί που ισχυρίζεται ότι είναι. Ουσιαστικά, το δίκτυο στέλνει τυχαία σε ένα hotspot ένα proof of coverage test. Αυτό το τεστ πιστοποιεί πω ο εκάστοτε Helium Miner βρίσκεται στην τοποθεσία που δηλώνει και επεκτείνει το το δίκτυο από εκείνη την τοποθεσία. Στη νεότερη μορφή του Helium Network, με τα light hotspots, το proof of coverage test λειτουργεί ω εξή. Ένα validator, λειτουργώντα ω challenger, παράγει αυτόματα ένα proof coverage test, που είναι κάποια ειδικά πακέτα δεδομένων. Αυτό το τεστ το στέλνει τυχαία σε ένα Helium Hotspot οπουδήποτε στον κόσμο μέσω ίντερνετ. Validators είναι χρήστε οι οποίοι έχουν δεσμεύσει 10.000 HT και τρέχουν validator software σε ειδικό εξοπλισμό. Οι validators λαμβάνουν HNT για τη δημιουργία και αποστολή του τεστ. Το hotspot που λαμβάνει το test ονομάζεται Beaconer ή αλλιώ Challenge. Στόχο του είναι να αναμεταδίσει το δεδομένο του Proof Coverage σε ένα άλλο hotspot μέσω του Helium Network. Εφόσον το κάνει επιτυχώ, θα αμοιφθεί ω beacon. Οι αμοιβέ των beacon σε αυτή τη στιγμή είναι στατιστικά από το 5% μέχρι σχεδόν το 12% του συνόλου. Τέλο, έχουμε το ρόλο του Witness. Witnesses είναι ένα αριθμό από hotspots τα οποία βρίσκονται γεωγραφικά σχετικά κοντά στον beaconer, αλλά όχι υπερβολικά κοντά. Συνδέονται με αυτόν μέσω του Helium Network και επιβεβαιώνουν την επιτυχία αναμετάδοση των δεδομένων του τεστ. Ενώ σε κάθε proof of coverage test, ο challenger και ο beacon είναι ένα, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλή witnesses, μέχρι και πάνω από 10. Μακράν οι περισσότερε proof of coverage αμοιβέ σε ένα καλά τοποθετημένο miner προέρχονται από τον ένα witness. Μέχρι και το 47% όλων των αμοιβών του δικτύου αποδίδονται στου witnesses. Επιπλέον, με τι δοκιμέ για το Proof of Coverage, η blockchain του Helium καταγράφει στατιστικά σχετικά με την ποιότητα του δικτύου. Όλα όσα αναφέραμε γίνονται εντελώ αυτόματα. Ο ιδιοκτήτη του hotspot δεν χρειάζεται να κάνει απολύτω τίποτα. Αρκεί απλά να έχει το Helium Miner σωστά σταρισμένο και σε λειτουργία. Εφόσον συνδέεται με τουλάχιστον ένα δεύτερο hotspot, αργά ή γρήγορα θα συμμετέχει σε Proof of Coverage Test και θα παράγει εισόδημα μόνο από αυτό. Να τονίσουμε πω οι Helium Miners πρέπει να έχουν μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του. Αν βρίσκονται ο ένα δίπλα στον άλλο, ή ακόμα και σε πέντε κτίρια ή στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, το proof of camera test είναι άκυρο και δεν παράγει εισόδημα. Στη δραστηριότητα του hot spot, κάτι τέτοιο φαίνεται ω invalid witness, witness too close. Αυτό σίγουρα θα εμφανιστεί αν οι δύο miners βρίσκονται στο ίδιο εξάγωνο. Βλέπουμε πω στο distance αναφέρει same hex. Μπορεί όμω το ίδιο σφάλμα να εμφανιστεί και από διπλανά εξάγωνα, αν βρίσκονται και οι δύο miners σχετικά κοντά στα σύνορα και έχουν μικρή απόσταση μεταξύ του δεν έχουμε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση για να είναι εγκύρω το witness. Έχουμε δει σε ένα hotspot το witness να είναι επιτυχέ στα 890 μέτρα, αλλά σε ένα άλλο να αποτυχάνει στα 1000 μέτρα. Έχει να κάνει με παραμέτρου του αλγορίθμου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό σημαίνει πω είναι αδύνατο για κάποιον πλούσιο να αγοράσει 5.000 χιλιού miners, να του βάλει όλου στην ίδια αποθήκη και να έχει κέρδο. Όπω γίνεται με το bitcoin και το ethereum mining. Η μέγιστη ποσότητα HNT που θα παραχθούν ποτέ είναι 263 εκατομμύρια. Όμω, συσκευέ που χρησιμοποιούν το δίκτυο για διακίνηση δεδομένων το κάνουν με τη χρήση credits, τα οποία παράγονται καταλώντα HT που αφαιρούνται από το σύνολο. Όσο λοιπόν το δίκτυο χρησιμοποιείται για δεδομένα, δεν πρόκειται να εξαντλούν τα HT. Ένα άλλο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα μέσω του Helium Network είναι με τη μεταφορά δεδομένων μέσα από το δικό μα Helium Miner. Όταν συνδεθεί μια συσκευή Internet of Things στο δικό μα hotspot και μεταφέρει δεδομένα, εμεί θα κερδίζουμε χρήματα ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Θεωρητικά, όσε οι συσκευέ που χρησιμοποιούν το Helium Network θα γίνονται πιο δημοφιλεί, στο μέλλον το μεγαλύτερο εισόδημα για τα hot spots σε κεντρικέ περιοχέ θα προέρχεται από τα δεδομένα. Πόσα λεφτά μπορώ να βγάλω. Στο mining άλλων κρυπτονομισμάτων, ανάλογα με την ισχύ του εξοπλισμού μα και την τρέχουσα δυσκολία, με τη χρήση mining pools μπορούμε να υπολογίσουμε ένα σταθερό ρυθμό εισοδήματο. Τουλάχιστον όσον αφορά το εκάστοτε νόμισμα, ανεξάρτητα την ισοτιμία του στο δολάριο ευρώ. Στο Helium Mining ο νούμερο ένα παράγοντα για το πόσο έτσι θα κερδίσουμε είναι η φυσική μα τοποθεσία. Το που έχουμε εγκαταστήσει τον miner και με την κεραία. Για να κατανοήσουμε τα έσοδα, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για τα εξάγωνα. Το Helium Network έχει χωρίσει όλη τη γη σε εξάγωνα. Στο Helium Explorer, από όπου τραβήξαμε τα screenshot, κάθε εξάγωνο έχει ανάλυση 8 με βάση την κλίμακα του δικτύου. Αυτό σημαίνει πω έχει επιφάνεια περίπου 0,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο δίκτυο ορίζονται μικρότερα και μεγαλύτερα εξάγων. Το μικρότερο δυνατό εξάγωνο, ανάλυση 12, έχει επιφάνεια γύρω στα 300 τετραγωνικά μέτρα. Ένα εξάγωνο ανάλυση 4 έχει επιφάνεια 1770 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σαν επιφάνεια, αυτό είναι λίγο περισσότερο από την περιφερειακή ενότητα Καβάλα και λίγο λιγότερο από τον νομό Ξάνθη. Στόχο του δικτύου είναι να καλύψει όσο γίνεται μεγαλύτερη χερσαία επιφάνεια στον πλανήτη. Άρα είναι αρνητικό στην ίδια περιοχή να υπάρχουν πολλαπλά hot spots. Στην πράξη, αυτό υλοποιείται με τον παράγοντα Transmit Scale. Το Transmit Scale είναι ένα πολλαπλασιαστή, ο οποίο όμω λειτουργεί αποκλειστικά αρνητικά. Δηλαδή, στην ιδανική περίπτωση είναι 1, όμω έχουμε δει και 0,12 ή και χαμηλότερα. Όπω αναφέραμε νωρίτερα, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό των αμοιβών προέρχεται από το να κάνουμε witness άλλα hot spots, στο πλαίσιο ενό proof of challenge test. Εδώ όμω πρέπει να τονίσουμε το εξή. Δεν λαμβάνουμε την ίδια αμοιβή για όλα τα hot spots που κάνουμε witness. Η αμοιβή μα εξαρτάται από το Transverse scale. Αν το δικό μου hotspot κάνει witness ένα beacon, ο οποίο έχει εκείνο στράτου scale 1, εγώ θα πάρω την πλήρη ανταμοιβή. Αν πάλι το δικό μου hotspot κάνει witness έναν άλλο beacon που έχει εκείνο transit scale 0,1, εγώ θα πάρω μόνο το 10% της πλήρης ανταμοιβής. Ιδανικά λοιπόν θέλουμε να κάνουμε witness από όσο γίνεται περισσότερα hotspots με transit scale 1. Το transit scale που έχει ο δικός μας χίλιου miner επηρεάζεται την ανταμοιβή μας όταν γίνουμε beacon. Όμω δεν επηρεάζει πουθενά τα δικά μα έσοδα από το Witness, που είναι το μεγαλύτερο μέρο του έσοδου του δικτύου. Από τι εξαρτάται όμω το Transmit Scale. Σε κάθε χιλίου miner, ο αριθμό αυτό ανταποκρίνεται στο πόσα ενεργά hot spots υπάρχουν γύρω του, σε ανάλυξη αγώνου από 12 μέχρι 4. Με άλλα λόγια, το Transmit Scale επηρεάζεται από το πόσα hot spots λειτουργούν συνολικά σε μια έκταση 1770 τετραγωνικά χιλιόμετρα με κέντρο των χιλίου miner. Αν εγκατασταθούν Περισσότερα hot spots θα μειωθεί το transit scale. Όπω είναι αυτονόητο, τα πιο κοντινά hot spot επηρεάζουν περισσότερο το scale του miner. Έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητα, επειδή τα δίκτυα έχουν μεγαλύτερη αλληλοεπικάλυψη. Γι' αυτό και στο ίδιο εξάγωνο ανάλυση 8 στον Explorer, που μπορεί να έχει πάνω από 10 hot spots σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν θα έχουν όλα τα hot spots το ίδιο transit scale. Αυτά με το χαμηλό του transit scale έχουν περισσότερα hot spots κοντινή του απόσταση. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε και νωρίτερα, στο εξάγωνο που βρίσκεται στα σύνορα πυρά και νέου φαλήρου, βλέπουμε Transmit Scale από 0.37 μέχρι 0.12. Αντίθετα, α κοιτάξουμε ένα hot spot στην επαρχία, όπω τη Χαλκίδα. Παρόλο που υπάρχουν και άλλα hot spots σε σχετικά κοντινή απόσταση, σίγουρα εντό τη περιοχή των 1770 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ο αριθμό του δεν είναι τέτοιο ώστε να μειώσει το Transmit Scale. Έχει λοιπόν το ιδανικό Trident 1. Θυμίζω όμω, το κλειδί δεν είναι απαραίτητα βρισκόμαστε σε εξάγωνο με λίγα hot spots. Το σημαντικό είναι ο δικό μα χιλίου miner να συνδέεται σε απομακρυσμένα hot spots που να έχουν υψηλότερο transmit scale. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν ο δικό μα χιλίου miner βρίσκεται αρκετά ψηλά τοπογραφικά και έχει αρκετά καλή aftermarket κεραία. Έτσι θα μπορεί να συνδέσει σε hot spot σε πιο αεροκατοικημένε περιοχέ. Ένα χιλίου miner σε παράθυρο του ισογείου με εργοστασιακή κεραία μπορεί να βγάζει 0,2 HNT το μήνα στην ίδια πολυκατοικία, το ίδιο hot spot στο Retiré με εξωτερική κεραία στην ταράτσα, μπορεί να βγάζει 6 HNT το μήνα. Στο παράδειγμα που δείξαμε στον Πειραιά, το hot spot με τα υψηλότερα μηνιαία έσοδα, το οποίο βρίσκεται κάπου στο λόφι τη Καστέλλα, έβγαλε πάνω από 6 HNT μέσα στον Απρίλιο. Ο συγκεκριμένο χιλιού Miner έχει κάνει wit σε hot spot από το πέραμα μέχρι την Πεντέλη και από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τη Φιλή. Το ότι βρίσκεται σε εξάγωνο κλίμακα 8 με άλλα 10 hot spots, δεν επηρέασε ουσιαστικά καθόλου τα έσοδά προφανώ βρίσκεται αρκετά ψηλά και με αρκετά καλή κεραία για να συνδεθεί σε hot spots με χαμηλό τράτο scale. Ένα χίλιο miner κοντά στην κορφή πυργάρι στην Πεντέλη, που έχει πρακτικά όλη την Αττική στο πιάτο, έβγαλε 14,1 HNT μέσα στον Απρίλιο. Κοιτάζοντα που έχει συνδεθεί, βλέπουμε πω έχει ξεφύγει και από το νομό Αττικής. Έχει πιάσει μέχρι και νομό Κορινθίας, περίπου 81 χιλιόμετρα μακριά. Είναι αυτονόητο πω και το hot spot στην Κορινθία πρέπει να έχει επίση δυνατή κεραία, γιατί σε ένα δίκτυο πρέπει να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία. Μη σε απασχολεί λοιπόν το πόσο πολλά ήλια hot spots υπάρχουν στην περιοχή που μένει. Αν βρίσκεσαι αρκετά ψηλά και σε όροφο και σαν υψόμετρο, αν έχει αδιάκοπη θέα που δεν μπλοκάρουν βουνά ή σπίτια και βάλει μία μεγάλη κεραία, ιδανικά στην ταράτσα, μπορεί να έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό σε πραγματικά χρήματα. Καλά τα HT, αλλά πώ μεταφράζονται σε αληθινά χρήματα στην κορυφαία συστημία του, τον Νοέμβριο του 2021, το κάθε ένα HNT άξιζε σχεδόν 53 δολάρια. Τη στιγμή που γράφω αυτό το σενάριο, έχει πέσει λίγο πάνω από τα 8 δολάρια. Όπω έχουν πέσει όλα τα κρύπτο για του λόγου που αναλύσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Άρα, ο πιο πετυχημένο miner από αυτού που τυχαία βρήκαμε για τι ανάγκε του βίντεο, στο πυργάρι τη Πεντέλη, με την υψηλότερη μέχρι στιγμή ισοτιμία, έβγαλε σχεδόν 750 δολάρια τον Απρίλιο. Με την τρέχουσα ισοτιμία είναι σχεδόν 113 δολάρια. Το πόσα χρήματα θα έχει στην τσέπη του εξαρτάται από την ιστοτιμία όταν αποφασίσει να πουλήσει τα H&T του. Όπω ισχύει για κάθε κρυπτονόμισμα. Αυτά πιθανότητα δεν είναι λεφτά που θα αλλάξει τη ζωή σου, είτε έτσι είτε αλλιώ. Όμω, η κατανάλωση του miner είναι μόνο 5 w Αφού κάνει απόσβεση η αρχική αγορά του miner και ίσω μια καλή κεραία, όσο λειτουργεί θα είναι ουσιαστικά καθαρό κέρδο, χωρί να χρειάζεται να κάνεις απολύτω τίποτα. Όλα όσα δείξαμε και τα στοιχεία για όλο το δίκτυο και όλου του miners είναι διαθέσιμα δημόσια από το Helium Explorer και το Hotspot. Σύνταση στην περιγραφή. Μπορείς να βάλεις τη του σπιτιού στην αναζήτηση και να δεις τι ισχύει στην περιοχή σου. Για το θέμα της εγκατάστασης του miner, αν κρατήσεις τη μαμίσια κεραία και δεν χρειαστεί να τραβήξει καλώδιο μέχρι την ταράτσα, είναι εξαιρετικά απλό. Απλά ακολουθείς οδηγίε οδηγίες στο φυλάδι που περιλαμβάνεται και μέσα σε 5 λεπτά είσαι έτοιμος. Ο miner θα πρέπει να συνδεθεί με το ρούτο του παρόχου σου, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi, είτε με καλώδιο Ethernet. Εσύ ενδιαφέρει για το χείλιο mining. Ζει σε υψηλό υψόμετρο και με ανεμπόδιστη θέση γύρω περιοχέ. Μένει σε αρκετά υψηλό όροφο ή έστω με δυνατόν να βάλει χειρέ στην ταράτσα για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Γράψτε μα στα σχόλια. Σίγουρα το χείλιο mining δεν είναι για όλου. Όμω δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ισοδηματικά κριτήρια, όπω το mining για bitcoin ή ethereum. Ακόμα και αν δεν βρίσκεσαι στην καλύτερη δυνατή περιοχή, όσο αυξάνονται συσκευέ που αξιοποιούν το δίκτυο, πιθανώ να έχει μεγαλύτερο κέρδο στο μέλλον από τη μεταφράση των δεδομένων. Τέλο, να ευχαριστήσω την Ed για τον σα κάθε μέρα που μα έστειλε για τη δοκιμή, καθώ και για την βιολογική χορηγία του. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, τότε το κεφάλι σου λειτουργεί μόνο στα 27 κιλοπίε. Μέχρι να επεξεργαστεί τι είδε και τι άκουσε, σου παίρνει καμιά εβδομάδα. Δεν είναι ντροπή, δεν φταίει εσύ που γεννήθηκε έτσι. Ζάβο! Είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι, και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.